Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα ρίξουμε μαζί άλλη μια ματιά στις αγορές. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγράψτε το κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Από τους 11 τομείς του S&P, 6 έκλεισαν σε θετικό έδαφος με τεχνολογία να σημειώνει άνοδο άνω του 2%. Τα ακίνητα και τα καταναλωτικά αγαθά, απ' την άλλη, είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας κατά κύριο λόγο ανωδικά, οθούμενοι από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών, η οποία αντιστάθμισε τη συνεχόμενη πτώση των ομολόγων. Συγκεκριμένα, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,69%, ο Dow Jones σημείωσε μικρή πτώση 0,11% και ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στα πράσινα κατά 1,56%. Μεγαλύτερα των εκτιμήσεων ανακοινώθηκαν τα κέρδη τριμήνου για τη Zoom, με αποτέλεσμα η μετοχή να κλείσει θετικά κατά σχεδόν 5% στο aftermarket. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 1,14 δις, σε αντίθεση με τις προβλέψεις των αναλυτών για 1,1 δις. Ήταν μεγαλύτερα και από τα 1,11 δις του προηγούμενου έτους. Αυτό όμως που κέρδισε τους επενδυτές ήταν το ισχυρότερο των εκτιμήσεων guidance της εταιρείας τόσο για το επόμενο τρίμηνο όσο και για ολόκληρο το έτος. Για το τρίτο τρίμηνο του 2023, η Zoom αναμένει έσοδα 1,12 μέχρι 1,21 δις, ενώ η αναλυτή μιλούσαν για μόλις 1,06 δις. Για το έτος, η εταιρεία περιμένει έσοδα 4,49 με 4,5 δις και κέρδη αναμετοχή 4,63 δολάρια. Και όλα αυτά ενώ οι αναλυτές περίμεναν μεν 4,5 δις έσοδα, αλλά μόλις 4,32 δολάρια κέρδη αναμετοχή. Θετικότατο σημάδι που δείχνει πως η εταιρεία αυξάνει το λειτουργικό της κέρδος. Τώρα, όποιος ενδιαφέρεται να επενδύσει σε αυτή τη μετοχή, μπορεί να τη βρει στη Freedom 24 που είναι και ο χορηγός σημερινού βίντεο. Σε άλλα νέα, δύο γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μετοχή της Meta το επόμενο διάστημα. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μια web έκδοση του Threads και μάλιστα από αυτήν κιόλας την εβδομάδα. Το Threads πρώτα κυκλοφόρησε μια βασική έκδοση και μάλιστα όχι σε όλο τον κόσμο, σπάζοντας παρόλα αυτά το ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων downloads μέσα σε 5 μόλις ημέρες. Δυστυχώς όμως, έπειτα άρχισε να χάνει τους περισσότερους από τους ενεργούς του χρήστες. Η εφαρμογή έφτασε μέχρι και τα 50 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στα καλύτερά της. Τώρα αυτό έχει μειωθεί στους 10. Ταυτόχρονα το Twitter, δηλαδή πλέον X, εμφανίζει 107 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Αυτή η πορεία όμως μπορεί να αλλάξει με την κυκλοφορία του Threads σε όλο τον κόσμο, καθώς και με τις νέες δυνατότητες που προστίθενται καθημερινά. Ωραία, αυτά ήταν τα θετικά νέα. Πάμε και στο αρνητικό. Το Metaverse, στο οποίο η Meta επενδύει από το 2019, μέχρι στιγμής έχει 30,7 δισεκατομμύρια ζημιές και το χειρότερο, λιγότερους από 1.000 ημερήσιους χρήστες. Αυτό σύμφωνα με τους ίδιους τους χρήστες. Μεταδηλώνει ότι έχει 200.000 μηνιαίους χρήστες. Όπως το δει κανείς. Την ίδια στιγμή, ο Zuckerberg είχε θέσει σαν στόχο τους 500.000 χρήστες. Νομίζω υπάρχει μια κάποια απόσταση. Πάντως, με αυτά και με αυτά, και με τους επενδυτές να θεωρώ πως έχουν ήδη ξεγράψει τα λεφτά που έχασαν στο Metaverse, η μετοχή της Meta έκλεισε θετικά κατά 2,35%. Και όποιος θέλει να επενδύσει σε αυτή, μπορεί να τη βρει διαθέσιμη στη Freedom 24. Σήμερα, Τρίτη, αναμένουμε τα κέρδη της κινέζικης Baidu και των αμερικανικών Lowe's και Dick's Sporting Goods. Εντάξει, όλοι γελάσαμε με το όνομα. Επίσης, περιμένουμε ομιλίες από αξιωματούχους της Fed, μεταξύ των οποίων και ο Bauman. Οπότε, συντονιστείτε αύριο Τετάρτη που θα τα αναλύσουμε όλα μαζί. Και όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σου λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγράψτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγράψτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Dick's Sporting Goods. 3, 2, 1. Γιατί με βλάκα.